Είχαμε πει ότι θα κάνουμε μια συνολική παρουσίαση της ομάδας στο τέλος του γύρου και των άλλων ομάδων. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι στην αρχή του πρωταθλήματος, αν μας λέγανε ότι η ομάδα θα είναι αίτητη και 8 πόντους μπροστά, θα ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Οπότε δεν μπορούμε παρά να είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Δεν μένουμε σε αυτό, έχουμε ακόμα 13 παιχνίδια, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Η ομάδα που μας ακολουθεί, που είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή, είναι ο Πιερικός, αλλά στους 2 πόντους από τον Πιερικό είναι και το Αγγελοχώρι. Δεν ξέρω αν είναι και άλλη ομάδα στους 2 πόντους. Αυτές οι ομάδες θεωρώ ότι θα είναι αυτές που θα μας κυνηγήσουν μέχρι το τέλος. Έχουμε μια πολύ καλή διαφορά και θα κοιτάξουμε να την διατηρήσουμε και γιατί όχι να την αυξήσουμε κιόλας. Coach, λέτε ότι κοιτάτε παιχνίδι το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας των 8 βαθμών. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να σκεφτείτε από τώρα τη διαδικασία των μπαράζ? Όχι, ακόμα όσο τα παιχνίδια υπάρχουν, παιχνίδια πίσω και μπορεί ο αντίπαλος οι αντίπαλοι να μειώσουν τη βαθμολογία, κοιτάμε τα παιχνίδια μας, κοιτάμε το πρωτάθλημα αυτό. Όταν φτάσουμε προς το τέλος της διαδικασίας και δούμε ότι έχουμε ακόμα αυτή τη διαφορά και μαθηματικά είμαστε εξασφαλισμένοι, τότε θα αρχίσουμε να κοιτάμε τις άλλες ομάδες, γιατί για να πω την αλήθεια, στους άλλους ομίλους δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Είναι ομάδες που είναι πάρα πολύ κοντά, είναι ισόβαθμες και μπορεί να γίνουν ανατροπές. Ένα παιχνίδι με το Δοκιά Αγιάς που παρουσιάζεται εντελώς διαφοροποιημένος από την πρεμιέρα του πρώτου γύρου. Ναι, πραγματικά οι ομάδες έχουν ενισχυθεί όλες στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Κανένα παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. Από την άλλη, θα ήθελα να επισημάνω την προσπάθεια και τη δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά και να μην μειώνουμε και να απαξιώνουμε καμία νίκη που έχουμε πετύχει. Γιατί νομίζω ότι μετά την πρώτη αγωνιστική και την εμφαντική μας νίκη στη Λάρισα, όλοι μιλήσανε για μια ομάδα που θα είναι η πρώτη που θα πέσει. Να όμως που τα πράγματα δεν είναι έτσι, κάποια στιγμή έφτασε τρίτη. Οπότε κάθε νίκη που πετυχαίνει η ομάδα έρχεται με πολύ κόπο και με μεγάλη προσπάθεια.